Η Εκκλησία μας εορτάζει την Ιερά Μνήμη ενός από τους μεγάλους Αγίους της, το όνομά του Δημήτριος. Το επίθετο που του βάλαμε είναι μυροβλήτης, του βάλαμε. Του αξίως έτσι πήρε αυτό. Και μέχρι και σήμερα μυροβλή ο Άγιος του Θεού. Λέει ο πατήρ Γεώργιος, ο μακαριστός, σήμερα εκτός από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου μνημονεύει η Εκκλησία μας και τον μεγάλο εκείνο σεισμό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 741. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος. Ήταν σεισμός διαρκής, τρομερός και καταστρεπτικός. Όπως λοιπόν συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, από το φόβο παραλύει η ψυχή, αισθάνεται αδύνατη να αντιδράσει στη δοκιμασία και δεν βρίσκει στήριγμα σε καμιά ανθρώπινη δύναμη. Τότε η ψυχή που πιστεύει στρέφεται στο μεγάλο Θεό, το Δημιουργό και Κυβερνήτη του Σύμπαντος, που όπως ψάλλει ο ψαλμωδός είναι αυτός ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Σε αυτό λοιπόν καταφεύγει και άλλοτε με φωνές παρακλήσεως, άλλοτε πάλι με στεναγμούς αλαλήτους, το παρακαλεί και τον οικετεύει, ρίσε ημάς εκ της του σεισμού φοβεράς απειλής, όπως προλίγου εψάλαμε. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Ο μικρός και ταπεινός άνθρωπος, όταν απολαμβάνει τη ζωή με γαλήνη και ηρεμία, ξεχνάει συνήθως τον Θεό, φουσκώνει από τον εγωισμό του, τυφλώνεται από τις γνώσεις και τα επιτεύγματά του και δεν υπολογίζει τίποτα. Όταν όμως κυκλώνεται από την απειλή φυσικών φαινομένων που δεν αναχαιτίζονται από τις μικρές του δυνάμεις και τα ασθενή τεχνικά του μέσα, από σεισμούς, από τρικυμίες, από θύελες και τυφώνες και καταιγίδες κλπ, τότε καταλαβαίνει την αδυναμία του. Τότε αν είναι απιστός, έστω και κάτω από το μηδέν, σκέφτεται τον Θεό και τον παρακαλεί να τον σώσει. Το ίδιο έγινε και το έτος 741 επί Λέοντος Τρίτου Ισαύρου της Κωνσταντινούπολη. Όπως γράφει η ιστορία και όπως αναφέρουν οι ίδιοι της Εκκλησίας που ψάλλονται σήμερα. Ένα τέτοιο περιστατικό διαβάζουμε στην περικοπή μας και δεν είναι το μόνο που αναγράφεται στα Ιερά Ευαγγέλια. Πολλές φορές ο Κύριός μας για να συνετίσει τους μαθητές του και τον κόσμο και για να δείξει τη θεότητα και την παντοδύναμία του, επιτρέπει να σημειώνονται έκτακτα και συγκλονιστικά φυσικά γεγονότα για να συνέρχεται ο κόσμος, για να συνετίζονται οι αμαρτωλοί άνθρωποι, το μυαλό των οποίων παίρνει αέρα, όπως λέμε, από τις επιστήμες και τα επιτεύγματα των τελευταίων και να καταλαβαίνει τρία βασικά και θεμελιώδη. Πρώτον, ότι υπάρχουν μέσα στη φύση δυνάμεις άγνωστες, που είναι όμως δεσμευμένες, διαφορετικά είναι σε θέση να καταστρέψουν τα πάντα. Δεύτερον, ο άνθρωπος παρά τη σοφία και τις γνώσεις του είναι μικρός και αδύνατος. Και τρίτον, μεγάλος και παντοδύναμος είναι μόνο ο Θεός. Έλεγα λοιπόν στα παιδιά του κατηχητικού σχολείου, τα μεγάλα δηλαδή, επειδή αναλύομαι σιγά σιγά το σύμβολο της πίστεως. Λέω, παιδιά μου, τι σημαίνει πατοκράτορας? Όταν το ακούει κανείς αυτό, λέει, ο πατοκράτορας είναι ο εξουσιαστής, είναι διάφορα, βάζει δυνατά πράγματα. Ωραίο. Όμως πατοκράτορας σημαίνει αγάπη.
συμπαίνει αγαθότητα, συμπαίνει έλεος, συμπαίνει αυτό το οποίο είναι ο δημιουργός του κόσμου. Και ως παντοκράτορ κρατάει τα πάντα και θα θέλει όμορφα για τον άνθρωπο. Όταν αγαπάς ένα παιδί, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, προσπαθεί να βρεις ένα δώρο να του δώσεις. Και αυτό να είναι πολύ όμορφο, πολύ απλό. Γιατί τόσο έχω. Όταν προσφέρεις ένα λουλούδι, απλό, που το κόψες από τη γλάστρα σου, που το πήρες από το δρόμο και το προσφέρεις με χαμόγελο και με ευγένεια στον συνάνθρωπό σου γιατί το θυμήθηκες, να του πεις χρόνια πολλά και ευλογημένα και χαρούμενα και με όλες τις ευχές της καρδιάς σου, φαίνεται ο τρόπος που το δίνεις. Αντιθέτως, μπορεί να έχω και χρήματα ίσως και να πάω σε ένα κοσμηματοπωλείο, να πάω σε ένα άλλο χώρο κλπ. Και να πάρω ένα πολύ ακριβό δώρο. Όμως, το δώρο από το δωρητή απέχει. Και λέμε πολλές φορές, ρε παιδί μου, παρόλο που έχει τόσα και είναι τόσο έτσι αυτά, τίποτα ρε παιδί μου. Μπορεί να κάνει αυτά γιατί έχει, αλλά η καρδιά του δεν μιλάει. Δεν είναι αυτή που παίρνει και θέλει να προσφέρει. Έτσι λοιπόν είναι ο αγαθοδότης παντοκράτων Θεός. Δεν δίνει με αυτόν τον τρόπο. Μας μοίρασε όλο το σύστημα που ζούμε και μας λέει πάτε παιδιά μου, φάτε φρούτα, φάτε χόρτα, φάτε ψάρια, φάτε παιδιά μου. Μυρίστε τα άρθη του ουρανού, της γης, κοιτάξτε το φως του ηλίου, το φέγγος της σελήνης, της βροχή, τον αέρα κλπ. Όλα αυτά είναι για εσάς. Και τα ποτάμια και τα ριάκια και οι θάλασσες και οι λίμνες και τα διάφορα που έχω δημιουργήσει. Και οι πέτρες ακόμα, τις οποίες καλλιεργείς, τις κάνεις δάπεδο, τις κάνεις στήλους, τις κάνεις τείχους, τις κάνεις διάφορα πράγματα. Λοιπόν, κοίταξε, δικό μου και στο δώσα εσένα, καλλιέργησέ το, φτιάχτω πως αρέσει. Κι όμως φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο κτίριο, που από πάνω φαίνεται υπέροχο, πλάγια φαίνεται ωραίο, από εδώ φαίνεται εκείνο, όλα ωραία. Αλλά ένα δεν έχουμε, ένα δεν ξέρουμε, στα αλήθεια, τι είναι αυτή η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός, ώστε να βλέπουμε κάτι πολύ όμορφο, κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο. Γι' αυτό αδέλφια μου και αδελφές μου, όταν βλέπουμε την αγαθότητα του Θεού, να μην τη θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο αδυναμία του Θεού. Η αγαθότητα του Θεού είναι η δικαιοσύνη Του, είναι η λαρότητά Του, είναι αυτό το οποίο λείπει σήμερα από τον άνθρωπο, είναι το χαμόγελό Του. Ο Θεός χαμογελάει με τον άνθρωπο. Χαίρεται που τον βλέπει. Λυπάται και κλαίει και πονάει και το δείχνει αυτό με τη σταύρωσή του όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος. Και όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος τότε χάνεται. Γίνεται σεισμός μες στην καρδιά του. Και ο σεισμός αυτός είναι τόσο έντονος ώστε η συνείδηση διαμαρτύρεται ότι αυτό που είπες, αυτό που σκέφτηκες και αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Κι όμως το ξέρουμε και η λέξη σωστό σημαίνει ότι δεν σώζεσαι. Από εκεί βγαίνει και τη λέξη άσωτος. Δεν σώζεται καθόλου. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει μέσα από αυτά τα οποία υποφέρει, που πιστεύει στην επιστημοσύνη του, που πιστεύει στις γνώσεις του, που πιστεύει στα δικά του ιδάλματα, όμως στην ουσία δεν είναι τίποτα. Είναι απομακρυσμένος από την αγαθότητα του Θεού και δυστυχώς την καλλιεργούμε για μας. Για να την βάλουμε στην τσέπη μας ο άλλος, για να την βάλει στις γνωριμίες του ο άλλος, για να κάνει τούτο ο άλλος και ούτω καθεξής. Μήπως θα πρέπει κι εσείς κι εγώ να προσέξουμε ιδιαίτερα
αυτό το πατοκράτορα Κύριό μας, ο οποίος, προσέξτε, μας φυλάει από όλα αυτά τα οποία είναι φυσικά γεγονότα. Σεισμός, καταποτισμός, λοιμός, πείνα και αρρώστιες. Γι' αυτό και λέγαμε την περίοδο που μας πέρασε, γιατί να κλείσουμε την εκκλησία που θα έπρεπε να είναι ανοιχτή? Γιατί? Για να προσευχηθούμε και να οικετεύσουμε τον Πανάγαθο Θεό. Ότι δεν είναι σου, Κύριε, σώσε την ανθρωπότητα, σώσε μας Κύριε, λυπήσου μας Κύριε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ο άνθρωπος πίστεψε στις δικές του προσωπικές δυνάμεις και έχασε. Να λοιπόν, όχι από θέμα εγωισμού, όχι και θέμα να επιβάλλουμε τη γνώμη μας σε κάποιους, έχασε. Ο κόσμος λοιπόν, ο λαός, πρέπει να ξαναβρει το βηματισμό του, να μην φοβάται, γιατί ο φόβος είναι σπουδαίο εργαλείο για τον διάβολο, τον νεοσφόρο, τον παμπόγερο, για να μας βγάλει έξω από την αγαθότητα του Θεού. Είσαι αμαρτωλός, έλα κοντά μου. Είσαι δύσπιστος, έλα κοντά μου. Είσαι άθλιος, έλα κοντά μου. Είσαι άσωτος, έλα κοντά μου. Ήρθα να καλέσω τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Έλα να μάθει να σκέφτεσαι όμορφα, όπως σε δημιούργησα. Έλα να βλέπεις όμορφα, ωραία και αγαθά. Έλα να ακούς όμορφα και αγαθά. Έλα να μιλάς όμορφα και αγαθά. Βέβαια, εμείς οι συνάνθρωποι θα προσβάλλουμε τους ανθρώπους, όχι ότι είναι σωστό, καθόλου. Δεν θα μιλήσουμε με ευγένεια, δεν θα συμπεριφερθούμε έτσι όπως πρέπει, γιατί έτσι το πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και τη άλλη περιπτώσει δείχνουμε την αγρομοσύνη μας, ίσως και την αχαριστία μας στους συνανθρώπους μας. Εντάξει, να είναι ευλογημένο. Έτσι να λέτε. Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός. Α, δώσε την ευχή σου και εκεί ο Θεός ξέρει. Όχι τη δίνω την ευχή μου γιατί θέλω να πάθει κάτι, αλλά η αγαθότητα του Κυρίου βλέπει και την αγαθή προαίρεση τη δική σου, τη δική μου, τη δική μας, και τότε δίνει αυτό που θέλει σε εκείνον. Γι' αυτό, αλλά μεταξύ μας μπορεί να έχουμε κάποια άλλη γνώμη, κάποια άλλη συμπεριφορά κλπ. Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να δούμε μέσα από αυτά τα σημεία, όπως είδαμε τις πλημμύρες, τις φωτιές, τις αρρώστιες, τους θανάτους, τους ξαφνικούς θανάτους, επικίνδυνο. Η Εκκλησία τι εύχεται? Πάντοτε σε κάθε θεία ακολουθία ευφνιδίου θανάτου. Να μην έχουμε ευφνίδιο θάνατο. Και όμως έχουμε ευφνίδιους θάνατους. Που σημαίνει πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Δεν είναι κάτι όμορφο. Είναι πολύ κακό. Όταν η Εκκλησία εδώ και αιώνες προσεύχεται να μην έχουμε ευφνίδιο θάνατο, τον παρακαλάμε τον Θεό. Μην μας δώσεις ευφνίδιο θάνατο. Για σκεφτείτε όμως πώς οι συνάνθρωποι μας ζουν αυτό το δράμα του ευφνιδίου θανάτου. Τι πρέπει να κάνω, αν έχω αγαθότητα και αγαθό λογισμό, να προσεύχομαι για αυτόν. Να κάνω ένα πρόσφορο για αυτούς. Να κάνω ένα κεράκι να ανάψω για αυτούς. Να κάνω μια μικρή, έστω, σε οικονομικά το λέω, ελεημοσύνη, ελεημοσύνη είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να είναι μισό ευρώ, τι λέω, ένα σέντς. Όμως, να είναι τόσο σπουδαία, όπως εκείνο το δίλεπτο της χείρας που λέει το Ευαγγέλιο και που μιλάει για εκείνη τη γιαγιούλα αυτή που έδινε το δίλεπτό της και όλοι απορούσαν σε τόσο λίγο. Και όμως ο Θεός το είδε πολύ, γιατί ήταν το υστέρημα του υστερήματός. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου και αδελφές μου, ο σεισμός υπάρχει στην γύρω περιοχή. Σεισμούς έχουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας, αρκετούς. Οι σεισμολόγοι, διάφοροι, μας μιλάνε ότι πρέπει να έρθει μεγάλο σεισμός και επίκειται. Μακ, δεν το ξέρω. Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε από λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, ευνηδίου θανάτου. Ήλιος Κύριε, αυτό δεν προσευχόμαστε?
Αυτό δεν προσεύχεται σήμερα πανηγυρικά η Εκκλησία μας, σε όσους ιερούς ναούς φέρουν το Άγιο αυτό όνομα του Δημητρίου, που γίνονται αρτοκλασίες και όχι μόνο, και αγρυπνίες. Εκεί τι προσεύχεται ο παππούλης, τι εύχεται ο επίσκοπος, αυτό. Και φωνάζουμε στον Θεό, Δέσποτα Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Δέσποτα Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες της παραχράντου, Δεσποίες ημών Θεοτόκου. Και μετά λέμε Ιωάννου του Προδρόμου, των Αγίων Αγγέλων, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων, των Θαυματουργών κλπ. Και κοιτεύουμε με δεσπόζοντα περισσότερο τον Άγιο που τιμάται, εν προκειμένου τον Άγιο του Θεού Δημήτριο. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου και αδελφές μου, ας φυλάξουμε τον εαυτό μας και ας δούμε την αγαθότητα μέσα από το Πατοκράτορα που είναι ο Θεός μας, ότι είναι αγαθός, ότι μας αγαπά, ότι σας αγαπά, ότι να το σεβόμαστε. Γιατί και Εκείνος έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή αυριανή. Να είστε καλά, η Παναγιά μαζί μας.